1 με 1,5 ώρα από τώρα. Παρακαλώ, κύριε Βαρβιτσιώτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν αποδείξει με αιματηρές θυσίες ότι θέλουμε να αποτελούμε μέρος του πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στη δικιά μας την παράταξη αυτό το DNA έρχεται από τις καταβολές της, γιατί είναι η ιστορική φυσιογνωμία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που σε πείσμα των καιρών ενέταξε τη χώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια με στόχο να εμπεδωθεί η εθνική ανεξαρτησία, να κατοχυρωθεί η δημοκρατία, να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη και βεβαίως η κοινωνική και η οικονομική πρόοδος. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε σε πλαίσια της Ευρώπης είναι να πιάσουμε το νήμα της ανάπτυξης και να εμβαθύνουμε τις διμερεί μας σχέσεις μέσα στα πλαίσια των θεσμών. Να μην είμαστε οι επέτες του ευρωπαϊκού συστήματος, αλλά να είμαστε αυτοί που ερχόμαστε με λύσεις συμμετέχοντας στο γόνιμο ευρωπαϊκό διάλογο. Αντέξαμε τα 10 χρόνια της κρίσης να παραμείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια η Ευρώπη άντεξε και φάνηκε στις πρόσφατες ευρωεκλογές, αντιστάθηκε απέναντι στις δυνάμεις του λαϊκισμού και της αμφισβήτησης. Τώρα βεβαίως έχουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Και η επόμενη φάση είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έρχονται. Κυρίαρχη πρόκληση είναι το νέο πολιτιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή το εργαλείο μέσα από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτή τη συζήτηση ερχόμαστε προετοιμασμένοι να διεκδικήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υποστεί πολύ μεγάλη μείωση του ΑΕΠ της. Οφείλει αυτό να συνυπολογιστεί και να κρατηθούν ενεργές οι δύο πολιτικές που παραδοσιακά αποτελούν και τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο Συνοχής και βέβαια η κοινή αγροτική πολιτική. Πέρα από αυτό όμως, πιστεύουμε ότι σε πολιτικές που έχουν μπει πλέον στο τραπέζι και έχουν καθίσει μάλιστα και στην κεφαλή του τραπεζιού, όπως οι πολιτικές για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, εμείς όλο ένα και περισσότερο θα πρέπει να ζητούμε. Στέλνουμε ένα μήνυμα ότι σήμερα η Ελλάδα θα εφαρμόσει και το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο σε σχέση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Ότι θα πάψει η χώρα μας να είναι η χώρα που δεν φυλάται τα σύνορά της ή η χώρα στην οποία οποιοδήποτε έρχεται θα παραμένει για μακρό χρονικό διάστημα. Και βέβαια διεκδικούμε από τους εταίρους μας όχι μόνο την οικονομική ενίσχυση αλλά και την πολιτική ενίσχυση. Τη διεκδικούμε και θα τη διεκδικούμε σε όλα τα πλαίσια. Γιατί πιστεύουμε ότι ο ίσος καταμερισμός των βαρών που φέρουν αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Θα σας πω βεβαίως ότι ανοίγεται και ένα καινούριο παράθυρο ευκαιρίας. Και αυτό είναι η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποίο προϋπολογίζεται με 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ πρέπει να έρθουμε με 2 πλαίσια διεκδικήσεως. Πρώτα απ' όλα την εθνική μας θέση, τη γεωγραφία μας, τις απειλές που δέχεται ο εθνικός μας χώρος και βέβαια από την άλλη την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής μας βιομηχανίας. Εμείς δεν πιστεύουμε σε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Κάτι τέτοιο οδηγεί μόνο στην άνοδο του λαϊκισμού και του εθνικισμού. Εμείς πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που πηγαίνει μαζί, εφαρμόζει κοινούς κανόνες δικαίου και βέβαια μια Ευρώπη που δίνει προοπτικές για τη διεύρυνσή της, ιδιαίτερα στη γειτονιά μας, στα Δυτικά Βαλκάνια. Γι' αυτό και πάντοτε πιστηρίζαμε και στηρίζουμε τον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας. Έστω και αυτός, αν έχει μπει στον πάγο, με ευθύνη της ίδιας της Τουρκίας, η οποία δεν επιδεικνύει ούτε σχέσεις καλής γειτονίας, ούτε αναγνώρισης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε βεβαίως με τη συμπεριφορά την οποία επιδεικνύει στην Κύπρο, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες και με αυτές τις δηλώσεις, προσβάλλοντας ακόμα και τη μνήμη των χιλιάδων νεκρών της κυπριακής εισβολής. Εμείς δεν δεχόμαστε τα αποτελέσματα αυτής της εισβολής. Θα παλέψουμε σε όλα τα
ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα, ώστε να βρεθεί λύση στο Κυπριακό και βέβαια θα σταθούμε δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον αγώνα τον οποίο κάνει για να αξιοποιήσει τον υποθαλάσσιο πλούτο της, εξασφαλίζοντας βεβαίως και την ευρωπαϊκή της πορεία. Θέλω να πω στο τέλος ορισμένα πράγματα για την Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί και χθες και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Κατρούγκαλος και διάφοροι άλλοι, ακόμα και οι αρχιτέκτονές της, όπως ο κ. Κοτζιάς, ο οποίος δεν βρίσκεται στη Βουλή, απορώ άλλωστε, γιατί οι αρχιτέκτονες και οι βασικοί στυλοβάτες αυτής της συμφωνίας δεν βρίσκονται σε αυτό το κοινοβούλιο. Να πω ορισμένα πράγματα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Κάποιοι, μετακομίζοντας από το Μαξίμου, πήραν μαζί τους και τη Μονταζιέρα και δεν ακούσανε, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, το σύνολο της δικιάς μου ομιλίας προχθές στον Οικόνομιστ, όπου ξεκαθάρισα ορισμένα πράγματα. Ξεκαθάρισα πρώτα απ' όλα ότι αυτή η συμφωνία είναι μια κακή συμφωνία. Και ότι αυτή τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία την πολέμησε και έκανε οτιδήποτε είναι δυνατόν, ούτε να υπογραφεί, ούτε να κυρωθεί, γιατί ακριβώς δεν θεωρούσαμε ότι έλυνε με υποφελή για τα εθνικά ζητήματα τρόπο τα ανοιχτά ζητήματα. Όμως αυτή η συμφωνία είναι μια κληρονομιά την οποία παίρνει αυτή η κυβέρνηση μαζί με όλες τις άλλες προβληματικές κληρονομιές που παίρνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΟΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΛΟΝ ΣΥΝΟΣΤΟΣΟΝ. Όπως μας κληρονομείται τις δεσμεύσεις για τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, όπως μας κληρονομείται μία ΔΕΗ ορολογιακή βόμβα, έτσι μας κληρονομείται και μία κακή συμφωνία με την οποία πρέπει να δουλέψουμε μέσα σε στενά περιθώρια για να κάνουμε τα αποτελέσματά της πολύ καλύτερα. Και δύο είναι τα πεδία στα οποία οφείλουμε να δουλέψουμε. Το πρώτο είναι το πεδίο της οικονομίας, δηλαδή το θέμα των επιχειρήσεων, των προϊόντων, τα οποία πρέπει να τα ενισχύσουμε, πρέπει να δώσουμε την όθηση την οποία χρειάζεται και βέβαια πρέπει μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κατοχυρώσουμε την αυθεντικότητά τους. Το δεύτερο είναι τα θέματα του αλυτρωτισμού. Και εδώ θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι θα είμαστε σε διαρκή διαδικασία παρακολούθησης και της εξέλιξης των προβλέψεων αυτής της συμφωνίας, αλλά και ακόμα περισσότερο μέσα και όταν ανοίξει η ευρωπαϊκή πορεία του Βόρειο γείτονα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε σε κάθε στάδιο θα είμαστε εκεί να παρακολουθούμε, γιατί εμείς θέλουμε να προχωρήσουν τα Δυτικά Βαλκάνια προς την Ευρώπη, αλλά χωρίς εκπτώσεις, ούτε σε θέματα αλυτρωτισμού, ούτε σε θέματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το κράτος δικαίου δεν αποτελεί απλώς μία ιδέα. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Και αν σήμερα έχουμε δει από χώρες του Βίζεγκρατ να έχουν σημαντικές εκπτώσεις και να παρουσιάζει η εσωτερική τους λειτουργία σημαντικές εκπτώσεις από την εφαρμογή ενός κράτους δικαίου, έτσι όπως το νοούμε στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, με ανεξαρτησία των θεσμών, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, λειτουργία της ελευθερίας του τύπου, λειτουργία και ανεξαρτησία του κοινοβουλίου, έτσι θα πρέπει και τα Δυτικά Βαλκάνια με τον ίδιο τρόπο. Και θα είναι πολύ μακρύς αυτός ο δρόμος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ξεκάθαρα και εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μας στην κυβέρνηση και το απευθύνουμε προς όλους τους συμπατριώτες μας θα δουλέψουμε ώστε οι διεθνείς συμφωνίες που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση να κάνουμε το οτιδήποτε είναι δυνατόν στο διεθνές επίπεδο και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαπραγματευτικά μας όπλα ώστε οι όροι τους, και αναφέρομαι ειδικά στη συνθήκη, στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και η πραγματικότητα που θα βιώσουμε ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, να γίνουν ευνοϊκότερες για την πατρίδα μας και βέβαια να επιληθούν όποιες εκκρεμότητες ακόμα και σήμερα βλάπτουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Ας μην λοιπόν προστρέχετε και να λέτε ότι συνυπογράφουμε τη συνθήκη των Πρεσπών, την κληρονομήσαμε,
θα προσπαθήσουμε μέσα στο στενό πλαίσιο που αυτή περιγράφει να βελτιώσουμε την πραγματικότητα την οποία δημιουργεί και αυτό θα το κάνουμε με συνέπεια, με εργατικότητα, με διεθνείς συμμαχίες και χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη θέση της χώρας. Γιατί οποιαδήποτε άλλη πολιτική θα σήμαινε ότι θα έχουμε απολέσει το βασικό μας όπλο, που ήταν το βέτο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, και από την άλλη θα είχαμε χάσει την ενδιάμεση συμφωνία η οποία προέβλεπε με τον τρόπο με τον οποίο αυτό το κράτος εκπροσωπείται στους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό το είπαμε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό πριν από τις εκλογές. Πήραμε τη συγκατάθεση του ελληνικού λαού και του λαού της Μακεδονίας γι' αυτό και σας το λέω και εγώ ως γόνος Μακεδόνο και είμαστε βέβαιοι ότι επιβάλλοντας την ιστορική μας κληρονομιά, επιβάλλοντας τα ελληνικά προϊόντα που προέρχονται από τη Μακεδονία, τις ελληνικές επιχειρήσεις, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις που φέρνουν στα προϊόντα τους το όνομα Μακεδονία και βέβαια παρακολουθώντας την πορεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορέσουμε ακόμα και αυτή την κακή συμφωνία να την κάνουμε να βελτιώσει τα αποτελέσματά της προς τους Έλληνες πολίτες, προς τις εθνικές διεκδικήσεις, προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,